εκ μέρους της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ετωλακαρδανίας χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση όλων των υγειονομικών, των μαζικών φορέων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας μας. Θέλουμε από αυτό το βήμα να καταγγείλουμε το αδιανόητο, το πρωτοφανές, 200 νοσοκομειακοί γιατροί που υπηρέτησαν το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι το Γενάρη του 2021 κατηγορούνται και τους ασκούν ποινική δίωξη γιατί διότι λέει η κατηγορία ότι κρίνεται παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουμε το κράτος και συγκεκριμένα το νοσοκομείο Αγρινίου με δρόμο και σκοπό για να προσχωρήσουμε παράνομο όφελος είτε εμείς είτε κάποιος τρίτος. Γιατί, όχι γιατί δεν εξετάσαμε τους ασθενείς μας, όχι γιατί δεν ήμασταν στο κόστο μας, αλλά γιατί δεν εκδίδαμε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με το φοράριο νους μας. Στην έκτη είπε ο πάνω 17 νοσοκομεία έκαναν τον ίδιο ακριβώς την ίδια ακριβώς δουλειά. Με ευθύνη των διοικητών που διόρισαν όλες τις κυβερνήσεις με καταδικαστικά πορίσματα τον ΕΔΕ που έκανε η έκτη είπε μετακύλησαν τις δικές τους ευθύνες στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Τροπή και έσχος. Ποιους γιατρούς αυτούς που μας έχουν ταράξει στις μετακινήσεις, στην υπερενημέρωση, στα ετέλεσθε που δουλεύουμε ένας γιατρής. Σε αυτούς τους γιατρούς αυτή είναι η αναγνώριση από το Υπουργείο. Θέλουμε να καταγγείλουμε από αυτό το βήμα την διοίκηση του νοσοκομείου Αγρινίου η οποία δήλωσε αναρμόδια, η οποία το παίζει πόντιος πιλάτος. Και θέλουμε από αυτό το βήμα να καλέσουμε το Υπουργείο να αφήσει τα μισόλογα. Δεν μας αρκεί το τι αισθάνεται ο κύριος Υπουργός. Θέλουμε να πάρουν σε αυτή θέση. Θεωρούν τους νοσοκομειακούς γιατρούς ότι πλάττουν τα νοσοκομεία που υπηρετούν. Θα στείλουν ως δόντιος κατηγορία στις 11 Γενάρη 2024 που θα είναι το δικαστήριο τους διοικητάδες που διορίζουν να βγουν και να το πούν. Αλλά ταυτόχρονα να ξέρουν ότι στις 11 Γενάρη όλοι οι νοσοκομειακοί γιατροί του Αγρινίου που θα είναι στο εμβόλιο του κατηγορουμένου, τότε το νοσοκομείο δεν θα λειτουργήσει. Να φροντίσουν να αναρριφάσει μέρημα για τους ασθενείς μας. Συναδέλφους και συνάδελφοι, το δίκαιο θα κρυφτεί στον δρόμο μαζί με τους ασθενείς μας, μαζί με τους βαγκόμενους οικονομικούς. Γεια σας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Ερμιάς συγκρατούν την αγωνιστική αυτή συγκέντρωση. Ερχόμαστε από ένα νοσοκομείο όπου το 30-50% των μοναδικών θέσεων είναι κενό. Ερχόμαστε από ένα νοσοκομείο όπου όλα τα γύρω νοσοκομεία είναι πολύ πιο βαριά υποστελεχωμένα. Έρχονται περιστατικά από 60 χιλιόμετρα μακριά. Έρχονται παιδιά από το Πύργο. Έρχονται περιστατικά από ψυχολάβου. Έρχονται με μέσα διαμέσου κακόνου δρόμου. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει σε μια τεράστια εργασιακή εξουθένωση και η ΥΠΕ απαντάει με μετακινήσεις και η ΥΠΕ απαντάει με απλήρωτες εκμέρειες. Εμείς λοιπόν λέμε συνάδελφοι ότι τα νοσοκομεία της περιφέρειας, εάν δεν γίνει κάτι, εάν δεν δοθούν ειδικά κίνητρα, εάν δεν γίνει ένα προσαρμογή του άγωνου, θα πεθάνουν, αργοπεθαίνουν. Είμαστε εδώ, είμαστε στον δρόμο, παίρνουμε ηχηρό μήνυμα από την Καλαμάτα. Έχουμε κάνει συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις με τα σωματεία του νομού χθες. Έχουμε μπλοκάρει τα χειρουργεία. 2 μέρες δουλεύουν μόνο με επίγοντα και λέμε ότι η μόνη λύση είναι ο δρόμος. Είναι ο αγώνας. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση των οικονομικών, των μαζικών φορέων, των συνδικάτων, όλου του λαού για να στηριχτεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Χαιρετίζουμε από το νοσοκομείο της Καρδίτσας
που μετράει ελλείψεις σε γιατρούς πάνω από το 30% με ένα ακτινολόγο εδώ και 2 χρόνια αφού έχουν εξωθήσει τους άλλους 4 σε παρέτηση, με παθολόγους και 2 κλινικές και το τίμα εγκριβό των περιστατικών που δεν φτάνουν ούτε για τη 1 κλινική. Χαιρετίζουμε όμως και ως πλημμυροπαθείς που 3 χρόνια μετά τον χρονικό κυκλώνα του Ιαννού έχουμε και μετράμε νεκρούς, μετράμε χαμένες περιουσίες, μετράμε κατεστραμμένα χιλιάδες στρέμματα παραγωγής, μετράμε κατεστραμμένο το κέντρο υγείας του Μουζακίου που 3 χρόνια μετά δεν έχει αποκατασταθεί. Χαιρετίσουμε ως πλημμυροπαθείς άλλη μια φορά, γιατί πριν από 3 μήνες έπληξαν τον κάπο και άφησαν πίσω τους ξανά νεκρούς, ξανά κατεστραμμένες καλλιέργειες, ξανά κατεστραμμένο το κέντρο υγείας Παλαμά, που 3 μήνες μετά δεν έχουν βρει ένα μέρος της προκοπής να το στεγάσουν και οι εργαζόμενοι μονοφέρνουν μετακινούμενοι μεταξύ νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Αυτό είναι το κράτος τους, αυτή είναι η πολιτική τους, αυτοί που είναι επιλεκτικά ικανότατοι να δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στις μεγάλες κλινικές, στον ιδιωτικό τομέα για να τις αυρίζουν και να τα τσεφώνουν, αυτοί που είναι ικανότατοι να προχωράνε τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα και στην υγεία μέσα σε μια νύχτα, είναι ανίκανοι, δεν θέλουν να φροντίσουν για την υγεία μας, τη ζωή μας, δεν θέλουν να ενδιαφερθούν για τον απλό το λαό τους υγειονομικούς. Η καλύτερη απάντηση σε αυτό δόθηκε από την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που μαζί με την ένωσή μας φτιάξαμε το Ιατρείο Αλληλεγγύης στο Παλαμά της Καρδίτσιας, στην καρδιά της καταστροφής, που έδωσε πνοή, που στήριξε, ήταν το πραγματικά μοναδικό αποκούμπι των πληγωρηματών της περιοχής, που στηρίχθηκε με γιατρούς και υπόλοιπους υγειονομικούς από όλη την Ελλάδα και βοήθησε τον λαό να αυτοκοδίσει μαζί με τα συνδικάτα, τα σωματεία από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα, που ξελάσπωσαν τα σπίτια μας. Και ταυτόχρονα δώσαμε αγώνα, τον αγώνα που συνεχίζουμε και σήμερα για τους πιστούς, για προσλήψεις, για την αξιοπρέπειά μας, για ζωή με δικαιώματα. Καλόν αγώνα, συνεχίζουμε, θα νικήσουμε. Από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της Αγγλικής, απευθύνουμε χαιρετισμό. Δύναμη, αισιοδοξία και αγώνα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Πρώτα 2 πικρές κουβέντες. Οι γιατροί εδώ όσοι έχουν απομείνει και ελευθέρω των ομοϊκανών αγωνίζονται να σταθούν όρθιοι να τρέξουν σε ευκαιρίες τις προσβολές, τις μετακινήσεις, την φτωχοποίηση, την τεράστια υποστελέχωση, την ερημιά των νοσοκομείων σε ανθρώπινες πληγές και μέσα σε αυτό αγωνίζονται να ανακουφίσουν τους ανθρώπους. Όμως υπάρχουν και χειρότερα, ναι, υπάρχουν. Η Παλαιστίνη, οι ίδιοι γιατροί πάλι, η ίδια κατηγορία πολιτών, αγωνίζονται χωρίς φάρμακα, χωρίς νερό, χωρίς όρους, χωρίς αναισθητικά, χωρίς κρεβάτια στο πάτωμα, να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Κάτι λέει όμως ο δικός μας αγώνας για αυτούς και πολλά λέει ο δικός τους αγώνας για μας. Από το νησί θέλω να μεταφέρουμε ότι είναι ένα τουριστικό νησί με τριπλασιασμό του πληθυσμού τους 6 καλοκαιρινούς μήνες, ενώ από τις οργανικές θέσεις των γιατρών μόνο το 1/3 είναι καλυμμένες. Και από τους ειδικευόμενους μόνο το 1/100 είναι καλυμμένο, δηλαδή 1 στους 25. Οι γιατροί δεν φτάνουν, οι γιατροί δεν αντέχουν και οι γιατροί δεν μπορούν να πληρώνουν νίκια της τάξης των 6 και 7 εκατοστάρια όταν ξένοι σε ξένο τόπο αναζητούν ένα μέρος ταμείου και λόγω της εποχής τα νίκια έχουν φτάσει εκεί ψηλά. Η επιχειρική μας είναι πια η μισή. Δεν ξέρουν αν θα αποτέλεσουν τους επόμενους μήνες. Δεν ξέρουν σε ποιο μέρος της Ελλάδας. Όμοιροι πολιτικών, αυτοδιοικητικών και διοικητικών παραγόντων σέρνονται στην προσπάθεια να καταλάβουν αν αύριο θα έχουμε ζωή, ψωμί και δουλειά.
δεν πάει άλλο. Αλλά όσο λέμε ότι δεν πάει άλλο, άλλο τόσο λέμε δεν το βάζουμε κάτω. Μόνο στον δρόμο, μόνο με φυσικές παρουσίες, μόνο με πανό, με πικέτες, με συνεδέψη τύπου, εμείς σαν πρόσωπα να πάρουμε πάνω μας τον αγώνα, τη διεκδίκηση, την αμφισβήτηση ότι δεν έχουν λεφτά, όταν τόσα δίστοσανε για αεροπλάνα, για φρεγάτες και τόσα δίστοσανε για εμείς στο Παλαιστινίο, τον Ισραηλό απέναντι στους Παλαιστίνους, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν για μερικά δίσεις τα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς λοιπόν αυτό προφανώς δεν το δεχόμαστε και δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό πλαρί. Η σημερινή συγκέντρωση είναι πραγματικά σημαντική. Ελπίζω σε ακόμα πιο δυνατές και ακόμα πιο μαχητικές στο μέλλον. Ενώσια τρίτης Λάρισας και η τοπική κοινωνία θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία Ομοσπονδιακών Γιατρών και την ΕΙΝΑΠ για το πολύ μεγάλο ποσό που ξεπερνάει τις 80.000 ευρώ με τα χρήματα που έχουν διαθέσει οι ενώσεις μας για να βοηθήσουμε τους κοινωνιωματίες. Έχουμε βάψει, προσπαθούμε να βάψουμε πάνω από 3.000 σπίτια στην Λάρισα με τα λεφτά των Ομοσπονδιακών Γιατρών. Θέλω επίσης να καταγγείλω την πέμπτη που 2.000 χειρουργία, περισσότερα από 2.000 χειρουργία, έχουν βγει σε μεγάλους ομίλους ιδιωτικούς της περιοχής μας. Είναι η μοναδική πέμπτη που συμβαίνει αυτό. Με υπερδιπλάσιο νοσήλιο έχουν βγει από γιατρούς του Δημοσίου. Θέλουμε να καταγγείλουμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας που έχει υποστελεχωμένα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα, που είναι ένα άγριο κυριακά νοσοκομείο, που λείπουν πάνω από 60 θέσεις, όπως και 100 θέσεις στενές στα κέντρα υγείας Λάρισα. Θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε το Υπουργείο Υγείας, που με αυτούς τους μισθούς και με αυτή την υποστελέχωση διαλύει τα τμήματα του ΕΣΥ, διαλύει τη δομή των τμήματων του ΕΣΥ με διευθυντή, επιμελητές, συνεργόμενους που παρήγαγαν επιστημονικό έργο με αποτέλεσμα δεν έρχονται επιτευόμενοι στο νοσοκομείο μας και δεν μένουν μετά και να το διευθύνσουν. Απαιτούμε διπλασιασμό μισθό και απολογότητες επιμερίες. Ευχαριστώ. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και οι γιατροί του νοσοκομείου απευθύνουν αγωνιστικό χαιρετισμό στους χιλιάδες απεργούς γιατρούς στα νοσοκομεία της Ελλάδας και σε όλους τους συναδέλφους υγειονομικούς που κάνουν το αυτονόητο. Συμμετέχουν στην απεργία υπερασπιζόμενοι το βασικό δικαίωμα στην υγεία των ασθενών, υπερασπιζόμενοι το αγαθό της ζωής. Από αυτό εδώ το βήμα καλούμε το Υπουργείο Υγείας να διορίσει άμεσα τους πάνω από 1.100 συναδέλφους που λείπουν από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, στείνοντας ένα ακόμα ευαγγελισμό δίπλα στο νοσοκομείο για να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών μας. Από αυτό εδώ το βήμα καταγγέλνουμε την διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία με εντέλεσε πιέζει τους γιατρούς να στέλνουν περιστατικά στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στο θέραπης, καλύπτοντας τις αχώρεσες ανάγκες του ιδιωτικού τομέα για κέρδος πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Καταγγέλνουμε την διοίκηση του Ευαγγελισμού, η οποία απειλεί με εντέλεσε και με ΕΔΕ τους συναδέλφους της ιατρικής κλινικής, επειδή άκουσαν, έβαλαν μέσα ασθενή σε γενική ευημερία που χρειάζονταν στην ιατρική περίβαση και δημιούργησαν αράχτα στο νοσοκομείο, χαλώντας τη μόστρα που θέλουν να προβάλλουν στα κανάλια του διοικητής. Από αυτό εδώ το βήμα δηλώνουμε ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω υπερασπιζόμενοι την ανάγκη των ασθενών για υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου. Βγαίνουμε μαζί με τους ασθενείς σε αυτόν τον αγώνα, γιατί υγειονομικοί χωρίς ασθενείς δεν υπάρχουν. Θα μας βρούνε μπροστά τους. Όσοι από εμάς δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την εικόνα των γράμμων, με τα κλειστά χειρουργικά τραπέζια, με τις κλειστές μονάδες, με συναδέλφους να μην έχουν ευημερία,
δεν μπορούν να συμβιβαστούν και με την εικόνα των συναδέλφων υγειονομικών στη Γάζα, οι οποίοι δίνουν τυφάνιο αγώνα, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα του λαού του στην υγεία, χωρίς κανένα μέσο. Εκφράζουμε έπρεπε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος που θυσιάζει τα παιδιά στον δρόμο του κέρδους. Καλή συνέχεια.